Fest αριθμός 3 και ένας εκ των πρωτεργατών, ο κύριος Σωκράτης Λελέκος, μας μιλά για τα γκρουπ που θα συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, αλλά και μας απαντά στο γιατί δεν γίνεται το Jazz Festival. Είναι το Mini Rock Fest, αυτή τη φορά είναι το τρίτο κατά σειρά, αυτό το λέμε και Mini Rock Fest 3. Ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και ο σκοπός αυτού του φεστιβάλ δεν είναι κάποιος άλλος από το να δώσουμε βήμα, ή αν θέλετε όπως το λέω stage, στα νεανικά group της πόλης, είτε από μαθητές, φοιτητές, να βγάλουν τη δουλειά τους, κυρίως να βγάλουν την ενέργειά τους και να ξετυλίξουν το ταλέντο τους στο πάλκο, για χάρη των φίλων τους, των συμμαθητών τους, των γονέων τους. Και αυτό είναι ένα ξεκίνημα, αν θέλετε, γιατί έχω δει πάντες που έχουν ξεκινήσει από αυτό το θεσμό. Και κυρίως, λέγοντας θεσμό, φιλοδοξώ αυτό να γίνει ένας θεσμός για την πόλη, όπου τα νεανικά γκρουπ να βγάζουν την ενέργεια και το ταλέντο τους. Γιατί όχι σιγά σιγά να αυξάνονται και οι μέρες του αυτού του Mini Rock Fest. Ξεκινάει, αν θα μπορούσαμε να πούμε, δειλά και ταπεινά, με μία μέρα. Κυρίως αυτό θα είναι, όπως συνηθίζεται, τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 6 του Μάη, μετά τις 6.30 ώρα, στην πλατεία Γιάννη Ανδρέου, που είναι στον Αγιώργη, όπου θα γίνει με την πάρα πολύ ευγενική χορηγία του Café View, που αναλαμβάνει όλο το κόστος της ημέρας αυτής. Και εκεί θα έχουμε να δούμε μπάντες της πόλης μας, παιδιών μας, το δικό μας παιδιών, των μαθητών, και αυτό είναι το κυριότερο. Θα δούμε και τη Στίγμα να παίζει. Η Στίγμα έχει καταχωρηθεί στις παλιές μπάντες, και αν θέλετε να σας πω και ένα νέο για τη Στίγμα. Η Στίγμα είναι καλεσμένη φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ του Green Town Jazz Fest στο Σόμπορ της Σερβίας, όπου θα παίξουμε από τις 21 μέχρι 23 Ιουνίου. Όταν ακούω Jazz Fest, μου γυρνάει στο μυαλό το Jazz Festival της Κορίνθου. Ακούσαμε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ξαναρχίσει για τα καλά. Δεν έχω τέτοια μηνύματα. Προφανώς πιέζουμε κάποιοι φίλοι που αγωνιούμε γι' αυτό. Δυστυχώς δεν έχει γίνει Jazz Festival, το φεστιβάλ των φίλων της jazz, όπως συνηθιζόταν να λέγεται, από το 2005. Ένα φεστιβάλ το οποίο όλα τα περιοδικά του είδους αυτής της μουσικής το παρουσίασαν από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Για να λέμε την αλήθεια, ήταν μια όαση όσο αφορά το χώρο των φεστιβάλ στην πατρίδα μας, μέχρι και τότε που γινόταν, γιατί μιλάμε για ένα διεθνές φεστιβάλ όπου προσωπούνταν χώρες από την Αμερική μέχρι τη Φιλανδία, βάζοντας μέσα τις φιλίες που είχαν συναφή μεταξύ ντόπιων μουσικών με ξένους και τις εμπειρίες που παίρνανε τα παιδιά μέσα από ένα διεθνές φεστιβάλ και η μουσική βέβαια της πόλης. Αυτά να τα ακούσουν οι διοικούντες και να σκεφτούν την επανεκκίνησή του. Εγώ θα έλεγα το... Και δεν ήταν και κάτι που είχε πολύ μεγάλο μπάτζετ. Δεν ήταν τεράστιο το μπάτζετ, αλλά θα έλεγα αυτό που συνηθίζει να λέγεται το πνεύμα πρόθυμο, η σάρξα στεγνής.